Πράγματι, Εύα, βρίσκεται σήμερα στην Άγκυρα επισταλμένη του Υπουργού Εξωτερικών Άντωνι Μπλίνκεν για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, η οποία θα έχει επαφές με τους ομολόγους της στο πλαίσιο του στρατηγικού μηχανισμού που συμφώνησαν Μπλίνκεν και Φιντάν το Μάρτιο στην Ουάσιγκτον για θέματα τρομοκρατίας, δηλαδή το πώς θα σταματήσουν τρομοκράτες να πηγαίνουν στην Τουρκία αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες για οργανωμένες επιθέσεις. Και όχι μόνο για το PKK και το ISIS, Εύα. Η ανακοίνωση του State Department αναφέρει γενικότερα για τρομοκρατικές οργανώσεις. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, υπάρχει ένα έντονο διπλωματικό παρασκήνιο γύρω από τις ειδήσεις που κυκλοφόρησαν από την Τουρκία περί ακύρωσης της επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου στην Ουάσιγκτον. Έως τώρα ο Λευκός Οίκος αρνείται να σχολιάσει επί του θέματος. Εμείς μιλήσαμε με Αμερικανούς αξιωματούχους και μας παρέπεμψαν στο γραφείο του Τούρκου Προέδρου και μας είπαν ότι εμείς δεν ανακοινώσαμε ποτέ μια τέτοια επίσκεψη. Δεν έχουμε πει κάτι, δεν έχουμε πει ότι θα γίνει, οπότε δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτό. Ωστόσο, επανέλαβαν, Εύα, ότι για τις ΗΠΑ η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση και μετά τις ενέργειες που έγιναν την 7η Οκτωβρίου δείχνει ότι παραμένει πιστή στην τρομοκρατία. Τώρα, όσον αφορά στη Ράφα, χθες το βράδυ έγινε ένα τηλεφώνημα μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, συζήτησαν για την κατάβαση του πυρός, για τις διαπραγματεύσεις για τους ομήρους και για την αύξηση της ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας. Όμως, κλείνοντας, αναφέρουν, Εύα, και είναι σημαντικό αυτό, ότι ο Μπλίνκεν ζήτησε να παραμείνει η αποκλιμάκωση στην περιοχή. Πίσω από αυτή τη δήλωση κρύβεται μια ενδεχόμενη επιχείρηση των Ισραηλινών στη Ράφα, η οποία σίγουρα θα προκαλέσει αντιδράσεις στις χώρες της περιοχής. Γεωργία Γαναζιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.